Viața multor oameni stă sub semnul întrebării zi de zi. Uneori este vorba despre lipsa accesului la tehnologii performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții reale într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și zi de zi lupt pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale în cadrul centrelor de excelență din străinătate. În acest sezon al emisiunii veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale ale spitalelor din străinătate și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Începe Apel la Consilier! Bun găsit, dragii mei! Continuăm călătoria noastră prin spitalele din Grecia și astăzi vă aduc informații noi despre cancerul endometrial și reproducerea asistată. Medicii greci ne vor explica de ce este necesară biopsierea ganglionilor sentinelă la cancerul endometrial, dar și de ce este din ce în ce mai greu de obținut o sarcină naturală. Reproducerea asistată a devenit o temă de documentare din ce în ce mai frecventă în rândul cuplurilor tinere. Oare o sarcină naturală se obține din ce în ce mai greu? Aș vrea să obținem răspunsul la această întrebare de la un specialist, iar în minutele următoare vă invit să intrăm în cabinetul acestuia. Bună ziua, doamna doctor! Pentru început, aș vrea să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce este din ce în ce mai greu să se obțină o sarcină naturală? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Αφενός έχει αυξηθεί το ηλικιακό κομμάτι των ανθρώπων που επιλέγουν να πετύχουν εγκυμοσύνη. Δηλαδή, ενώ παλιότερα οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας κάνανε παιδιά στη δεκαετία 20 με 30, εμείς συνήθως πια κάνουμε παιδιά σε ηλικία μεγαλύτερη των 30. Αυτό σίγουρα φέρνει στην επιφάνεια ότι προβλήματα φέρνει η πάροδος της ηλικίας περισσότερο στις γυναίκες αλλά και στους άντρες. Και γιατί λέμε ότι οι γυναίκες είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας? Γιατί το άριο όντως είναι ο παράγοντας που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην επίτευξη εγκυμοσύνης ενός υγιούς παιδιού. Δηλαδή, και το σπέρμα σίγουρα και το περιβάλλον, αλλά το άριο είναι αυτό που καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό ένα υγιές έμβριο. Άρα, όσο μεγαλώνει η γυναίκα και μεγαλώνει και η ηλικία του άριου, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να πετύχουμε ένα υγιές παιδί. Και τα ζευγάρια έχουν περισσότερο στρες, η καθημερινότητα δεν μας βοηθάει στο να, ακόμη και στο να έχουμε συχνές επαφές για να πετύχουμε μια εγκυμοσύνη. Έχουμε πολλές κακές συνήθειες και διατροφικές, αλλά και συνήθειες όπως το κάπνισμα. Σίγουρα δεν γυμναζόμαστε
όσο πρέπει και αυτό κάνει, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το να πετύχουν μια εγκυμοσύνη. Όταν έρχεται, απ' την άλλη, όταν αργεί να έρθει η εγκυμοσύνη, κάνει φαύλο κύκλο και το ζευγάρι χώνεται ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Οπότε, σίγουρα μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Απ' την άλλη, βέβαια, είμαστε και πολύ τυχεροί στις μέρες μας. Δηλαδή, επειδή ζούμε πιο πολλά χρόνια, σίγουρα και η ιατρική περίθαλψη είναι καλύτερη. Η διάγνωση σε ανίατες ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος, γίνεται πια σε ηλικίες που είναι αναπαραγωγικές ηλικίες και για τους άντρες και κυρίως για τις γυναίκες. Αλλά είμαστε τυχεροί. Γιατί? Γιατί έχουμε την κρυοσυντήρηση οαρίων στην περίπτωση αυτή και εμβρίων. Άρα αυξάνει το πεδίο που μπορεί να μας βοηθήσει η ιατρική της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Άρα όλο και περισσότερο αυξάνεται το δικό μας πεδίο. Cum va ajută tehnologia modernă în reproducerea asistată? Σίγουρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία. Δηλαδή, το ότι έχει μπει στη ζωή μας η στεροσκόπηση και η λαπαροσκόπηση. Δηλαδή, χειρουργία που γίνονταν παλιά, που ήταν διαδικασίες χρονοβόρες και πιο επικίνδυνες, τώρα γίνονται ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικού ιατρίου. Δηλαδή, έχουν μια κάμερα με την υστεροσκόπηση και μπαίνουμε μέσα στη μήτρα. Η τεχνολογία αυτή μας επέτρεψε σίγουρα και εμείς να γνωρίσουμε καλύτερα τις συνθήκες, να πάρουμε γνώση από αυτό, αλλά να μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στη γυναίκα. Δηλαδή, να δούμε, να κάνουμε πιο σωστή διάγνωση, πιο γρήγορη διάγνωση, με λιγότερο κόστος. Αν μιλήσουμε για το εργαστήριο, φανταστείτε ότι στις μέρες μας έχουμε το time lapse, δηλαδή παρακολουθούμε πλέον τα έμβρια σαν ταινία τη ζωή τους από τη στιγμή μηδέν. Αυτό είναι μια τεχνολογική πρόοδος που μας δίνει και στοιχεία, αλλά και μας βοηθάει και στην καθημερινή μας πράξη. Δηλαδή μετά τη γνώση την εφαρμόζουμε κιόλας για κάθε άνθρωπο που έρχεται και σας δίνω τώρα δύο έτσι, από τα πιο βασικά στοιχεία. Αλλά σίγουρα έχουμε και πολλά άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα που μας βοηθούν να πηγαίνουμε, να κάνουμε θαύματα. Δηλαδή, εγώ δουλεύω 20 χρόνια στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Όταν ξεκίνησα εγώ, δεν υπήρχε η διαδικασία του vitrification, δηλαδή της υαλοποίησης των εμβρίων. Τώρα έχουμε φτάσει σε τέτοια πρόοδο που μπορούμε πια να παγώνουμε χωρίς να έχουμε απώλειες. Αυτό σίγουρα μας άνοιξε τους ορίζοντες. Σίγουρα η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ. Care sunt pașii pe care un cuplu trebuie să-i urmeze pentru a avea o sarcină reușită? Το πιο απλό που πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι και το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο γιατρός του, είναι να είναι ήρεμοι. Να διαλέξουν έναν γιατρό που να εμπιστεύονται και να είναι ήρεμοι οι ίδιοι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Σίγουρα συμβάλλει το να έχουν μια υγιεινή ζωή όσο γίνεται. Αν έχουν κακές συνήθειες, να τις διακόπτουν. Να χάνουν κιλά εφόσον είναι υπέρβαροι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Για παράδειγμα, το βάρος στη γυναίκα παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, και στην απάντηση που θα έχει στις γονατοτροφίνες, στο πόσα οάρια θα πάρουμε και μετά στο ποσοστό της εμφύτευσης μειώνει όταν η γυναίκα φτάνει να έχει ένα κανονικό φυσιολογικό σωματικό βάρος, μειώνει το ρίσκο για αποβολή, μειώνει το ρίσκο προωρότητας και επιπλοκών όπως η προεκλαμψία. Άρα σίγουρα βοηθάει στο να πάρουμε ένα υγιές παιδί σπίτι το βάρος, αλλά εγώ θα έλεγα και επιμένω σε αυτό πάντα στα ζευγάρια, γιατί είναι το μόνο που δεν μπορώ να κάνω εγώ, να είναι ήρεμοι, να είναι αισιόδοξοι, γιατί πραγματικά είμαστε τυχεροί. Δεν υπάρχει ζευγάρι που να θέλει παιδί και να μην μπορεί. Απλά, καμιά φορά μπορεί ένα παιδί να μας έρχεται με έναν τρόπο που δεν το έχουμε σκεφτεί εμείς στο μυαλό μας, δηλαδή δεν το είχαμε φανταστεί έτσι, αλλά θα έρθει. Παράδειγμα γι' αυτό, ας πούμε, είναι και η δωρεά οαρίων, για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι στην Ελλάδα και στη Φίβη. Έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Μπορεί κάποιες φορές μια γυναίκα ερχόμενη σε μένα, ένα ζευγάρι,
να σκέφτονται ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους οάρια. Και εμείς θέλουμε, πάντα θέλουμε. Αλλά όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δίνει ένα ποσοστό επιτυχίας στις τάξεις του 0 και του 1%, τότε σίγουρα άλλες λύσεις, όπως η δωρεά οαρίων ή εμβρίων, μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα και φεύγει ένα παιδί χαρούμενο σπίτι με ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι με ένα χαρούμενο... Ένα ζευγάρι χαρούμενο στο σπίτι του με ένα γερό παιδάκι. Τι δουλεύει το πρόσεσο de fertilizare? Επειδή στις μέρες μας πρακτικά είναι πολύ εύκολο να οργανώσουμε ένα ζευγάρι χωρίς κόπο του ίδιου, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι ξεκινάμε μια θεραπεία σήμερα και σε 18 μέρες από σήμερα να έχουμε την εμβριομεταφορά και σε 10 μέρες το τεστ εγκυμοσύνης. Δηλαδή η χρόνη είναι πια πάρα πολύ μικρή. Πολλές φορές τα ζευγάρια έχουν στο νου τους ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες. Κάποιες φορές χρειαζόμαστε λίγο χρόνο τον οποίο εκμεταλλευόμαστε για να προετοιμαστούμε σωματικά και ψυχολογικά, αλλά η καθαρή περίοδος της εξωσωματικής είναι από 16 έως 18 ημέρες. Τώρα, κάποιες φορές για πρακτικούς λόγους διαιρούμε αυτό το διάστημα. Δηλαδή, ιδιαίτερα με ζευγάρια που έχουμε από το εξωτερικό ή με ανθρώπους που δουλεύουν μακριά, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διέγερση στη χώρα τους, να έρθουν εδώ για λίγες μέρες, δηλαδή για μια εβδομάδα, να κάνουμε την όληψία, την εμβριομεταφορά και να επιστρέψουν στο σπίτι τους και να δουν εκεί το αποτέλεσμα, να κάνουν εκεί το τεστ εγκυμοσύνης. Ή μπορούμε χίλια δυο, όπου δηλαδή προσαρμόζουμε και εμείς τους χρόνους μας για τη διευκόλυνση του ζευγαριού. Μπορούμε να σπάσουμε τη θεραπεία σε πολλά κομμάτια ώστε το ζευγάρι χωρίς να κουραστεί να μπορεί να προσαρμόσει τη ζωή του χωρίς κόπο, δηλαδή ουσιαστικά να προσαρμοστούμε εμείς στο δικό τους πρόγραμμα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πάρουν το παιδί. În minutele următoare vă aduc câteva informații despre cum ar trebui să alegeți un spital din străinătate pentru a trata afecțiunea dumneavoastră. Înainte de a pleca, trebuie să fiți informați cu privire la costurile serviciilor medicale. Opinia medicală în baza dosarului medical, spitalul trebuie să vă ofere gratuit. Consilierul dumneavoastră medical trebuie să se ocupe de toate programările înainte de a merge la spital. Spitalul are obligația de a păstra legătura cu dumneavoastră după ce vă întoarceți în țara dumneavoastră. Cancerul endometrial este una dintre cele mai frecvente malignități din lume, având o incidență în creștere. Pentru un tratament eficient, medicii au nevoie de o schemă de investigații corectă și completă. Care este rolul biopsierii ganglionilor sentinele la cancerul endometrial, aflăm în minutele următoare. Bună ziua! Pentru început vă rog să-mi spuneți cât de frecvent este cancerul endometrial. Καρκίνος του ενδομετρίου είναι δυστυχώς ο πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος της πιέλου. Εμφανίζεται, έχει αυξητική τάση και αν και οι περισσότεροι νομίζουν ότι εμφανίζεται σε προχωρημένες ηλικίες, το 25% των περιπτώσεων του καρκίνου του ενδομετρίου εμφανίζεται σε γυναίκες οι οποίες είναι στην προενυποψιακή ηλικία, δηλαδή στην ηλικία περίπου των 45 με 50 ετών. Care este cauza apariției acestei afecțiuni? Οι κύριες αιτίες εμφάνισης της νόσου είναι η αυξημένη έκθεση της μήτρας στα εστρογόνα, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε μεταβολικά συνδρόματα, διαβήτη,
παραδείγματος χάρη, τα οποία έχουν όλο και μεγαλύτερη αυξητική τάση στην εποχή μας. Επίσης, η ατοκία, η εμμηνόπαυση σε προχωρημένη ηλικία ή η έναρξη της περίοδου σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή η έκθεση της μήτρας σε ιστρογόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και η φαρμακευτική, δηλαδή με χρήση αντισυλληπτικών για πολύ μεγάλη διάρκεια. Quais sunt tratamentele recomandate? Ευτυχώς, ο καρκίνος του ενδυμητρίου δίνει συμπτώματα. Εκτός από ένα τυχαίο έβριμα σε μία προληπτική εξέταση, η οποία μπορεί να μας δείξει ένα παθολογικό ενδομήτριο, η πλειονότητα των περιπτώσεων αιμορραγεί. Οπότε είναι καμπανάκι κινδύνου, ώστε οι γυναίκες να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους γιατρούς για να το διερευνήσουν. Η θεραπεία του πρώτα είναι η διάγνωση, να διαγνώσουμε ότι υπάρχει, το οποίο γίνεται με ιστεροσκόπηση και απόξη. Δηλαδή, μπαίνουμε στην μήτρα με ένα ιστεροσκόπιο, βλέπουμε πώς είναι η μήτρα, πού έχει παθολογία και παίρνουμε βιοψίες από συγκεκριμένα σημεία και όχι τυφλά με μία απλή απόξηση. Στο δεύτερο στάδιο, η θεραπεία της είναι κατά κανόνα χειρουργική, οποία όμως δεν πρέπει να είναι ένα βιαστικό βήμα, είναι κάτι πολύ κομβικό στο να χαρακτεί η στρατηγική της θεραπείας από εξειδικευμένους γυναικολόγους-εγκολόγους, έτσι ώστε να μην γίνουν μη αναστρέψιμα βήματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, στον καρκίνο του ενδομητρίου, άμα αφαιρεθεί η μήτρα, χωρίς να γίνει σωστή σταδιοποίηση, δηλαδή να αφαιρεθούν ταυτοχρόνως και η λεμφαδένης, η πυλική, η παραορτική, ίσως είναι υποσταδιοποίηση, δηλαδή δεν έχουμε δει, δεν έχουμε καταλάβει την έκταση της νόσους στο σωστό της επίπεδο, το οποίο μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για την ασθενή. Δηλαδή να πάρει λιγότερη θεραπεία από ό,τι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να εμφανίσει νωρίτερα υποτροπή. Αλλά εδώ πέρα έρχονται εξειδικευμένες τεχνικές, οι οποίες πλέον μας φέρνουν μακριά από ριζικά χειρουργία, τα οποία έχουν επιπλοκές ή μακροχρόνιες συνέπειες για τους ασθενείς μας. În ce constă biopsierea ganglionilor sentinele la cancerul endometrial? Πλέον χρησιμοποιούμε προχωρημένες τεχνικές, όπου, όπως σας προανέφερα, δεν πάμε να αφαιρέσουμε ριζικά όλους τους λεμφαδένες της πιέλου για να καταλάβουμε την έκταση της νόσου, αλλά πάμε και αφαιρούμε μόνο τον πρώτο λεμφαδένα από δεξιά και από αριστερά, το οποίο μας παρέχει ογκολογική ασφάλεια, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για τους ασθενείς μας, το τέλειο ογκολογικό αποτέλεσμα, με τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Δηλαδή, δεν κάνουμε ένα ριζικό χειρουργείο, δεν αφαιρούμε 50 λεμφαδένες, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα λοιμώξης, επιπλοκές μεταχειρητικές ή μέσα στο χειρουργείο παραπάνω αιμορραγία. Και ενδεικτικά είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ένα 37% των ασθενών που χειρουργούνται ριζικά υποφέρουν από λεμφίδημα μεταχειρητικά, το οποίο μπορεί να τους επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Οπότε εμείς, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές, την τεχνική του φρουρού λεμφαδένα, μπορούμε με ειδικές χρωστικές να αφαιρέσουμε μόνο τους πρώτους λεμφαδένες και να διερευνήσουμε άμα είναι ελεύθεροι. Σε περίπτωση που είναι ελεύθεροι, σταματάμε το χειρουργείο και δεν χρειάζεται να πάμε σε ένα πιο ριζικό χειρουργείο. Φυσικά, ο χειρουργός γυναικολόγος πρέπει να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει και σε ένα ριζικό χειρουργείο, αν οι λεμφαδένες εμφανιστούν θετικοί. Οπότε είναι μια τεχνική η οποία μας προσδίδει ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πραγματοποιηθεί και σωστά. Γιατί αν δεν αφαιρεθεί ο πρώτος και αφαιρεθεί ο δεύτερος λεμφαδένας, δηλαδή δεν ψάξει ο χειρουργός και δεν βρει τον πρώτο λεμφαδένα, ο οποίος καμιά φορά είναι βαθιά μέσα στην πύελο, εγκυμονεί κινδύνους για το ογκολογικό αποτέλεσμα, γιατί δεν έχουμε την πλήρη εικόνα της επέκτασης της νόσου. Cum vă ajută tehnologia în această procedură? Μάλιστα, με τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής, η οποία διαθέτει μία προεγμένη κονσόλα και το σύστημα Firefly, το οποίο μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε
με χρήση συγκεκριμένων χρωστικών τον πρώτο λεμφαδένα, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την τεχνική με απόλυτη ακρίβεια. Γιατί μέσω της ρομποτικής χειρουργικής έχουμε καλύτερη εικόνα, τρισδιάστατη οπτική. Επίσης, τα εργαλεία μας βοηθάνε να παρασκευάζουμε τα εγγύα, τους ιστούς, τα νεύρα με απόλυτη ακρίβεια, έχοντας τρομερά πλεονεκτήματα όπως λιγότερη αιμορραγία, ακρίβεια στο αποτέλεσμα και γρήγορη κινητοποίηση των ασθενών και επανεφορά στην καθημερινότητα. Τι δουλεύει η προσέντουρα? Συνήθως υπολογίζω ότι μία-μιάμιση ώρα είναι αρκετή ώστε να ολοκληρώσουμε την τεχνική του φρουρού λεμφαδένα και την αφαίρεση της μήτρας με τα εξαρτήματα, με τις οθήκες. Την ίδια μέρα ο ασθενής θα κινητοποιηθεί, το βράδυ θα αφαιρεθεί ο καθετήρας και την επόμενη μέρα θα μπορέσει να πάει σπίτι του σε καλή κατάσταση, χωρίς να χρειάζεται ενδοφλέβια παυσίπονα ή οποιαδήποτε αγωγή. Dragii mei, sper că informațiile din această ediție v-au fost de folos, însă nu uitați că cel mai important mesaj este să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Oprim aici ediția de astăzi, până duminica viitoare, când ne vedem într-o ediție nouă cu medici noi și informații medicale prețioase. Voi ne puteți scrie pe adresa de mail apellaconsilier@canalde.ro dacă aveți întrebări sau sugestii sau doriți să călătoriți cu noi prin spitalele din străinătate. Până data viitoare, numai bine!